Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Γιώργο, για πες μας, ποιον σκέφτεσαι για αυτή την περίσταση? Νταγιό Ουπαμεκανό, ένας μοντέρνος center back. Γρήγορος, με καλά πόδια, ικανός στο κουβάλιμα της μπάλας προς το κέντρο. Για ομάδες που προτιμούν να ξεκινούν τις επιθέσεις τους από τα center back, ο Γάλλος είναι η τέλεια επιλογή. Ναι, ενδιαφέρουσα θα έλεγα η ιδέα. Σουτάρει με δύναμη. Είναι μέσα. Πάλι αυτός. Είναι το μεγάλο του αστέρι. Και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Είναι απίστευτος. Πραγματικά δεν ξέρω πώς καταφέρνει και το κάνει αυτό κάθε φορά. Είναι πάντα μέσα στις φάσεις, ταχύτατος, οξυδερκής και φυσικά δηλώνει πάντα παρόν στα κρίσιμα σημεία. Τέλεια λόμπα. Ο τερματοφύλακας δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Συνέχεια με πλάγιο. Πιέρα από Μαγιάνγκ. Γκριχόβιακ. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Τελικά κατάφερε να του την πάρει. Καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Θα την επιστρέψει με τη μία. Έτοιμος να σουτάρει. Χτυπάει στο δοκάρι. Καλή έμπνευσή του, αλλά δεν του βγήκε. Μάλλον πήγε να πιάσει στον ύπνο τον πορτιέρο, αλλά προφανώς δεν του βγήκε όπως το σκέφτηκε. Παμεκάνο αμύνθηκε με σθένος εδώ και σταμάτησε τον αντίπαλο. Δεν τη φτάνει αυτή. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Γκριχόβιακ. Θα τους φυριχθεί φάουλ αυτή η ενέργεια. Υποδειγματική απόκρουση. Αντρέ Σιμόες. Με φοβερή αποφασιστικότητα προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Μπάριος. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει τους ρυθμούς όταν δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Βλέπουμε τους παίκτες να πρεσάρουν πολύ σωστά. Εμπαπέ! Το πέτυχε! Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις.
Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Θα περάσει τον αντίπαλό του. Μπέκαμ έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή την προσπάθεια. Παρά το τελικό αποτέλεσμα ήταν όμορφο. Μάνταλος! Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Πάει για τον γκολ. Ω, και άλλο γκολ. Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Με τέτοια πρόσκληση ή πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιτιθέμενος. Σουτάρει. Τα κατάφεραν. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Ο Εμπαπέ δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι τέτοια. Η ασίστ που του έβγαλε ο συμπαίκτης ήταν πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο ίδιος ήταν να την κοντρολάρει και να σκοράρει. Να λοιπόν που έκανε... Υπέροχη προσπάθεια. Η μπάλα στο πλεκτό. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Two added minutes has been indicated. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο που... Ρομπέρτο Φιρμίνο! Μέσα! Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Μπορεί να μείωσαν, αλλά έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Απέκτησαν ένα καλό προβάδισμα. Αν δεν χαλαρώσουν και κρατήσουν την ίδια ένταση, δύσκολα θα χάσουν την νίκη. Ο Παναθηναϊκός δίνει πραγματικό ρεσιτάλ σήμερα. Νομίζω το παιχνίδι το έχει στο τσεπάκι. Πραγματικός καταιγισμός τερμάτων. Το μάτς παίζεται και πάλι. Τσιμίκας επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Έχει. Και προσπαθεί να σουτάρει. Και απομακρύνει με υπερένταση. Κριχόβιακ. Ξεκινάει η κόντρα. Μπράβο του. Καλή κίνηση. Τσιμίκας. Ο Παναθηναϊκός ανταλλάσσει όμορφα την μπάλα. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Ωραίο σουτ. Κριχόβιακ. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Walker. Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Παραλίγο να μπει και το έκτο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μάνταλος. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. The attendance for this match was 71,898. Ο Μπαμεγιάνγκ με την μπάλα. Ναι. Πέρασε η παλιά. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Έξω η μπάλα δεξιά από την εστία. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ικανότητα στις αντεπιθέσεις. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζεις μας την ομάδα. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση.
Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγμα. Και κάνει το σούτ. Ναι, μπήκε! Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Συνεχίζει μόνος. Πέρασε και ακόμα συνεχίζει. Έτοιμος για το σούτ. Είναι μέσα! Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Πολύ καλό το τελείωμα, Χρήστο, αλλά δεν περίμενα να πήγε κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Ολομόναχος ήταν, δεν μπορούσα να το χάσει. Ξεκινά και πάλι το μάτς και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν τα παρατάνει. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ήταν πολύ καλό το κατέβασμα που έκανε, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Αχ, δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο εκεί. Είχε δίπλα του πάρα πολλά κορμιά. Αχ, δεν τη φτάνει αυτό. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Καλή μπαλιά. Εμπαπέ είναι αμαρκάριστος εδώ. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Μπακού. Εδώ αραμίστηκε η μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί. Και να η ευκαιρία. Την έστειλε έξω από την αριστερή πλευρά του τέρματος. Αυτές οι αντεπιθέσεις τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Ο Μπαμεγιάν θα σουτάρει για γκολ. Γκολ! Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Χριστό. Ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Θέλει να βγάλει μια περίτεχνη πάσα. Λακρουά. Αγγίζει σωστά την μπάλα. Παρότι στο τέλος δεν μπόρεσε, φαίνεται σαν να το απόλαυσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες τις έχει στο αίμα του. Η κατάληξη της φάσης ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Όταν έχει τόση κίνηση εκεί μέσα, δύσκολα θα πάρεις κάτι καλό. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας. Αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Φοβερή προσπάθεια, πραγματικά τους γλίδωσε από μεγάλους μπελάδες. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Two added minutes has been indicated. Θα ψάξει τον γκολ. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Και πάει για τον γκολ. Και κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, τελικά ο διαιτητής δίνει ελεύθερο χτύπημα στο όριο
της μεγάλης περιοχής. Μπέκαμ και το δοκιμάζει. Και με αυτό έχουμε τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μία αναμφισβήτητη νίκη. Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής. Εμπαπέ.